Διαβάσουμε τη σελίδα 1054. Είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεο τη Δευτέρα και κεφάλαιον Β. Δευτέρας επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεο στη σελίδα 1054. Σύ λοιπόν τέκνον μου, εν δυναμού δια της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού και όσα ήκουσες παρεμού δια πολλών μαρτύρων, ταυτά παράδος εις πιστούς ανθρώπους ή την εσθέλουσιν είστε ικανοί και άλλους να διδάξωσι. Συ λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται εις τας βιωτικάς υποθέσεις, δια να αρέσει στο στρατολογίσαντα. Αν δε και αγωνίζεται, τις δε στεφανούται αν νομίμως δεν αγωνιστεί. Ο κοπιάζων γεωργός πρέπει πρώτος να μεταλαμβάνει εκ των καρπών, ενώ η εκείνα τα οποία λέγω ήθε δε να σι δώσει Κύριος σύνεσιν εις πάντα. Εν θυμού τον εξπέρματος Δαβίδ Ιησούν Χριστόν τον Αναστάντα εκ των νεκρών κατά το Ευαγγέλιό μου, δια το οποίο κακοπαθώ μέχρι δεσμών έως ως κακούργος. Αλλά ο λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Δια τούτο πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, δια να απολαύσω συν και αυτή τη σωτηρία την εν Χριστώ Ιησού με τα δόξα αιωνίου. Πιστός ο λόγος, διότι αν συναποθάνομεν θέλομεν και συζήσει, αν υπομένομεν θέλομεν και συμβασιλεύσει, αν αρνόμεθα αυτόν και εκείνος θέλει αρνηθεί ημάς, εάν απιστόμεν εκείνος μένει πιστός. Αν αρνηθεί, να αρνηθεί αυτόν δεν δύναται. Ταύτα υπενθύμιζε διαμαρτυρόμενος ενώπιον του Κυρίου, να μη λογομαχώσει, το οποίο δεν είναι εις ουδέν χρήσιμον, αλλά φέρει καταστροφή των ακουόντων. Σπούδασον να παραστήσει σε αυτόν δόκιμον εις το Θεόν, εργάτην ανεπέστην τον ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας. Τας δε βεβήλους ματαιοφωνίας φεύγε, διότι θέλουσι προχωρήσεις πλειοτέρα να σέβιαν, και ο λόγος αυτόν θέλει κατατρόγιος γάγκρενα, εκ των οποίων είναι ο ημένεος και ο φιλητός ήτινες απεπλανήθησαν από της αληθείας, λέγοντες ότι έγινε ήδη η Ανάσταση και ανατρέπουσι την πίστη τινών. Το στερεόν όμως θεμέλιον του Θεού μένει, έχων τη σφραγίδαν ταύτην, γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού και ας απομακρυνθεί από της αδικίας πασός της ονομάζει το όνομα του Χριστού. Εν μεγάλη δε οικία δεν είναι μόνο σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα και άλλα μεν προς χρήσιν τιμίαν, αλλά δε προς άτιμον. Εάν λοιπόν καθαρίσει τις εαυτόν από τούτον, θέλει είστε σκεύος τιμίας χρήσεως, υγειασμένων και εύχριστον εις το Δεσπότην, ετοιμασμένων εις πανέργων αγαθών. Τας δε νεανικάς επιθυμίας φεύγε και ζήτη την δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη με το τον επικαλουμένον των Κύριων καθαράς καρδίας. Τας δε μωράς και απεδεύτου, φιλονικίας, παρετού εξεύρω ότι γεννώσει μάχας. Ο δε δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται, αλλά να είναι πράος προς πάντας, διδακτικός ανεξίκακος, διδάσκων με τα πραότητος τους αντιφρονούντας. Μήποτε δώσει σε αυτούς ο Θεός μετάνοια, ώστε να γνωρίσωσει την αλήθεια και να ανύψωσει από τις παγίδας του διαβόλου, υπό το οποίο είναι πεπαγιδευμένη, εις το θέλημα εκείνου. Γίνος και δε τούτο ότι εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλουσιν ελθεί καιροί κακοί. Διότι θέλουσιν είστε οι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς στους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντε, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετήστε, τυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, ειρνημένη δε τη δύναμη αυτής και τούτους φεύγε. Διότι εκ τούτων είναι εκείνοι ήτινε συσχωρούσιν εις τας οικίας και εχμαλωτίζουσιν τα γυναικάρια τα πεφορτισμένα αμαρτίας σειρώμενα υπό διαφόρων επιθυμιών, τα οποία πάντοτε μανθάνωση και ποτέ δεν δύναται να έλθωσι στη γνώση της αληθείας. Και καθόν τρόπον ο Ιαννής και ο Ιαμβρής αντέστησαν εις τον Μωυσήν, ούτω και αυτοί ανθίστανται εις την αλήθεια, άνθρωποι διεφθαρμένοι το νου, δόκιμοι στην πίστη, αδόκιμοι στην πίστη, αλλά δεν θέλουν προκόψει πλειότερον, διότι η ανοησία αυτών θέλει γίνει κατάδειλος εις πάντας, καθώς και η εκείνον έγινε αμήν. Ο Παύλος που αγαπάει τον Τιμόθεο
του στέλνει αυτή την τελευταία επιστολή. Είναι η τελευταία επιστολή που έστειλε ο Απόστολος Παύλος στην ζωή του, γιατί μετά τον απεκεφάλισαν. Και την έστειλε στον Τιμόθεο που τον αγαπάει πολύ. Να τον πληροφορήσει για τη συνέχεια της ζωής του, αλλά και τη συνέχεια εν γέννη. Να τον πληροφορήσει ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα τις στέκονται στην αλήθεια. Όπως αντιστάθηκε στο Μωυσή ο Ιαννής και ο Ιαμβρής. Η αλήθεια για αυτούς θα είναι ξένη. Θα αντιστέκονται στην αλήθεια. Αλλά μην τους φοβάσαι αυτούς. Γιατί καθώς είναι αδόκιμοι στην πίστη και διεφθαρμένοι το νου, δεν θα προκόψουν πλειότερον, μέχρι τώρα πρόκοψαν. Και αυτό να το προσέξουμε. Μέχρι τώρα πρόκοψαν. Αλλά τώρα που άρχισαν να αντιστέκονται στην αλήθεια, μεταμορφώνονται σε αδόκιμους στην πίστη και σε διεφθαρμένους στο νου, ώστε η ανοησία τους να γίνει φανερή, κατάδειλος σε όλους τους ανθρώπους. Και το λέει στον Τιμόθεο, στην Εκκλησία του Χριστού. Πρόκοψαν. Και η προκοπή έρχεται μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, τη χάρη του Θεού και την εύνοια του Θεού. Πρόκοψαν. Αλλά η προκοπή τους θα σταματήσει. Γιατί τώρα αντιστέκονται στην αλήθεια του Λόγου του Θεού. Αντιστέκονται στη φωνή και στην προτροπή και στη δύναμη του Θεού που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Παγιδεύτηκαν από την παγίδα του διαβόλου και εξεζήτησαν νεωτερικές επιθυμίες και έπαψαν να ζητούν πλέον τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη και την ειρήνη μετά των επικαλουμένων των Κύριων εκ καθαράς καρδίας. Τώρα θα καταντήσουν ανόητοι, περίγελος, κατησχημένοι. Καθώς διεφθάρει ο νους τους και κατάντησαν αδόκιμοι στην πίστη, επειδή παγιδεύτηκαν από τις παγίδες του διαβόλου. Αυτό είναι το μέλλον αυτών. Αλλά εσύ, Τιμόθε, πρόσεξε, γιατί δεν είναι εξασφαλισμένο ότι και το δικό σου μέλλον δεν θα είναι το ίδιο. Πρόσεξε, αγρύπνα, προσεύχου και φρόντιζε πάντοτε να είσαι δυνατός. Αλλά όχι με τη δύναμη την ανθρώπινη, της εξουσίας που σου εδόθη από το Θεό μέχρι σήμερα, αλλά να είσαι δυνατός με τη χάρη του Θεού που απολαμβάνεις επειδή ταπεινώνεσαι σήμερα. Να μην είσαι δυνατός από αυτά που έκαμε ο Θεός στη ζωή σου, δεν σου ανήκουνε, να είσαι δυνατός από την ταπείνωση και τη χάρη που θα βρίσκεις από τον Θεό όταν εσύ ταπεινώνεσαι, μετανοείς και επιστρέφεις σε Αυτόν. Και όταν θα είσαι δυνατός, αλλά όχι εξιδίας δυνάμεως, επαναλαμβάνω, αλλά εκ της ταπείνωσής σου, με τη χάρη του Θεού, τότε αυτά που άκουσες από μένα, την αλήθεια του Ευαγγελίου, όχι μόνο δεν θα αντιστέκεσαι στην αλήθεια του Ευαγγελίου, αλλά φρόντιζε να παραδίδεις τις αλήθειες του Ευαγγελίου που έλαβες από μένα, και εμείς από το Ευαγγέλιο του Χριστού λαμβάνουμε τις αλήθειες, φρόντιζε να παραδίδεις τις αλήθειες που έλαβες, αλλά πρόσεξε, όχι να ρίχνεις το τίμιον, το άγιον,
εις τους χείρους, αλλά να το παραδίδει σε πιστούς ανθρώπους, με διάκριση. Σε πιστούς ανθρώπους που οι οποίοι θα είναι ικανοί και άλλους να διδάξουν για να υπάρξει καλή συνέχεια. Δεν θα προσωποληπτείς εκλέγοντας τους υποτακτικούς σου, αυτούς που συμφωνούν με σένα, αλλά εν δικαιοσύνη θα παραδίδεις αυτά που άκουσες από μένα σε αυτούς που ο Θεός έχει εκλέξει και τους συστήνει. Όχι με ανοησία, αλλά με σοφία και με σύνεση. Πιστούς και αγαθούς. Γιατί αυτοί θα είναι ικανοί και άλλους να διδάξουν για να υπάρξει καλή συνέχεια. Και αδερφοί, είναι ανάγκη να υπάρξει καλή συνέχεια στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην Εκκλησία. Και αυτό γίνεται μόνο με το Λόγο του Θεού, όταν ο άνθρωπος μπορεί και βρίσκει χάρη από το Θεό επειδή ξέρει να ταπεινώνεται. Έχει συνηθίσει πια να ταπεινώνεται. Κατά την έξιν είναι δόκιμος στο να μπορεί πάντοτε να πει «εγώ φταίω». «Εγώ φταίω». Μη διεκδικώντας ποτέ το δίκιο του, αλλά πάντοτε δίδοντας δόξα στο Θεό. Αυτός είναι το ταπεινός άνθρωπος, που εύκολα μπορεί να πει «εγώ τα έκανα θάλασσα». «Εγώ δεν πρόσεξα, εγώ δεν φρόντισα». «Εγώ φταίω, Κύριε. Σε σέι μαρτών εγώ». Μα ο Δανίλ δεν έφταιξε, αλλά ξέρει το μυστικό. «Ημαρτήσαμε, ηνομήσαμε, το πονηρόν ενώπιόν σου πράξαμε, εσύ Δανίλ και εγώ μαζί». Δεν ξεχωρίζω τον εαυτό μου από το λαό του Θεού. Ούτε λέω είμαι καλύτερος από το λαό του Θεού. Όλοι εις πολλά πτεωμεν, όπως λέει η Γραφή. Για να μπορώ να βρίσκω χάρη και δύναμη πάντοτε στη ζωή μου από το Χριστό. Όχι από αυτά που κάνει ο Χριστός, αλλά από την ανταπόκρισή μου στο Λόγο Του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, αδέρφοι. Ο Θεός περιμένει να δει την ανταπόκρισή σου στις ενέργειές Του, στα λόγια Του. Σε ευλογεί, τι θα κάνεις. Σε ταλαιπωρεί, τι θα κάνεις. Σε ελέγχει, τι θα κάνεις. Σε επαινεί, τι θα κάνεις. Και ο Θεός τι λέει? Πήγαινε τέκνον μου αγαπητό να λάβεις δύναμη μέσα από την ταπείνωσή σου από τον Θεό που μόνος μπορεί να σου δώσει δύναμη. Αλλά πρόσεξε. Κανένας στρατευόμενος δεν εμπλέκεται, συγγνώμη. Κακοπάθησον λοιπόν ως καλός στρατιώτης του Χριστού. Ο χριστιανός είναι στρατιώτης. Αλλά για να είναι καλός στρατιώτης που τον θέλει ο Θεός πρέπει να κακοπαθεί. Και γιατί επιτρέπει ο Θεός την κακοπάθεια? Είναι η σωτηρία μας, αδερφοί. Για να μας βοηθάει να μπορούμε να ταπεινωνόμαστε. Να μας βοηθάει να μπορούμε να σκύβουμε το κεφάλι. Να ψαγνόμαστε. Μην αποφεύγεις λοιπόν την κακοπάθεια, γιατί είσαι στρατιώτης. Και για να είσαι καλός στρατιώτης, κακοπάθησον. Μη φοβάσαι, κακοπάθησον. Κοπίασε. Εργάσου, υπηρέτησε, ελέησε, μακροθύμησε. Είναι ανάγκη να είσαι καλός στρατιώτης, γιατί υπάρχει και ο κακός στρατιώτης. Είναι ανάγκη να είμαστε καλοί στρατιώτες, αδερφοί. Αλλά και καλοί αθλητές. Εάν δε και αγωνίζεται κάποιος, δεν στεφανούται αν ο μίμος δεν αγωνιστεί. Για να είσαι αθλητής που θα στεφανωθείς, πρέπει να αγωνίζεσαι νόμιμα, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Όχι όπως εσύ θέλεις, όπως εσύ νομίζεις, όπως εσύ καταλαβαίνεις, ούτε με πονηριά, ούτε με κακία, ούτε με δόλο, ούτε με υποκρισία, αλλά με αγαθοσύνη,
με πίστη, με αγάπη, με δικαιοσύνη και ιδιαίτερα με ειρήνη. Ο αθλητής ο οποίος δεν αγωνίζεται νόμιμα, δεν πρόκειται ποτέ να στεθοανωθεί. Και είναι κρίμα να προπονείσαι, είναι κρίμα να αγωνίζεσαι, είναι κρίμα να βγεις πρώτος και να μην στεφανωθείς. Ο Θεός να μας φυλάει. Και τρίτον, ο κοπιάζων γεωργός πρέπει πρώτος να μεταλαμβάνει από τον καρπό του. Ο χριστιανός είναι και γεωργός, αλλά που κοπιάζει, που κουράζεται. Δεν είναι γεωργός που περνάει και κάνει επιθεώρηση. Είναι γεωργός που σκάβει, που ποτίζει, που ξεχορταριάζει, που φυτεύει. Είναι γεωργός που κουράζεται, κοπιάζει. Τρία πράγματα του λέει του Τιμόθεου. Αφού του καλύπτει τη δυνατότητα στη ζωή του να είναι πάντοτε δυνατός εν Κυρίω. Όχι από αυτά, επαναλαμβάνω, που έκανε ο Θεός στη ζωή του, αλλά από αυτά που κάνει αυτός μέσα στην ταπείνωσή του. Που ό,τι και να συμβαίνει, ξέρει και ταπεινώνεται. Είναι δόκιμος. Ξέρει πάντοτε να λέει εγώ φταίω. Ελέησέ με, Κύριε. Δεν διεκδικεί. Χαρίζει. Δεν αυτοδικαιώνεται. Δοξάζει το Θεό. Κάνε μας έτσι, Κύριέ μου, σε παρακαλώ. Σαν στρατιώτης, κακοπαθή. Σαν αθλητής, αγωνίζεται νόμιμα. Και σαν γεωργός, κουράζεται. Και συνεχίζει. Ήθε να σου δώσει ο Κύριος να τα καταλάβεις όλα αυτά. Γιατί μπορεί και να τα διαβάζουμε και να μην τα καταλαβαίνουμε. Μπορεί να τα ακούμε και να μην τα καταλαβαίνουμε. Μακάρι ο Θεός να σου δώσει σύνεση να τα καταλαβαίνεις όλα αυτά. Ότι στη ζωή σου θα έχεις κακοπάθεια. Θα έχεις όρια το Λόγο του Θεού. Και θα έχεις κόπο του κοπιάζοντος γεωργού. Αλλά ταυτόχρονα να θυμάσαι. Να θυμάσαι τον Ιησού Χριστόν, τον οποίον ο Θεός ανέστησε κατά το Ευαγγέλιό μου. Και τον ανέστησε εν δικαιοσύνη. Αλλά δεν τον ανέστησε μόνο, αλλά και του εχάρισε το υπερπάνω όνομα. Του εχάρισε. Τον ανέστησε γιατί δικαιούτο να αναστηθεί. Αλλά δεν είναι δικαιούτο ούτε ο Ιησούς ο Ναζωραίος να του δοθεί το υπερπάνω όνομα. Ο Θεός του εχάρισε το υπερπάνω όνομα. Έκανε χάρη. Σε σένα εδόθη το υπερπάνω όνομα να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Σε σένα εδόθη το όνομα Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων. Του εχάρισε. Γι' αυτό και εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, έχω μάθει να υπομένω τα πάντα για τους εκλεκτούς που ο Θεός προγνώρισε, προώρησε, εκάλεσε, εδικαίωσε και δόξασε. Εγώ έχω μάθει να υπομένω τα πάντα και την υπομονή μου θα την εργαστώ πρώτα στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου, στο μικρό μου χωραφάκι, στο μικρό μου περιβάλλον, στη μικρή εκκλησία που μας βάζει ο Θεός. Να υπομένουμε τα πάντα, χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, λέει ο Λόγος του Θεού. Τα πάντα υπέρ των εκλεκτών του Θεού. Αυτός είναι ο εργάτης, αδελφοί, ο ανεπαίσχυτος, που δεν τρέπεται για το έργο του, που μπορεί και υποφέρει τα πάντα υπέρ των εκλεκτών του Θεού για να απολαύσουν και αυτή τη σωτηρία του Ιησού Χριστού με τα δόξες αιωνίου. Και τώρα μπαίνει σε κανόνα.
σε κανονισμούς θα τολμούσα να πω, σε μεγάλες αλήθειες. Πιστός ο λόγος. Δεν πρόκειται να συζήσουμε με το Χριστό αν πρώτα δεν συναποθάνουμε. Αν δεν πεθάνει ο παλιός σου άνθρωπος, αν δεν απαρνηθείς τον εαυτό σου, μην ελπίζεις ότι θα συναναστηθείς και θα συζήσεις με τον Χριστό. Ο πεθαμένος θα αναστηθεί. Ο ζωντανός θα πεθάνει. Επαναλαμβάνω. Ο πεθαμένος θα αναστηθεί. Ο ζωντανός θα πεθάνει. Και είναι κρίσιμο σημείο να δω εγώ τι είμαι. Αν είμαι πεθαμένος ή ζωντανός. Και δεν μπορώ να δω για κανέναν άλλον παρά μόνο για τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να δω για σένα. Μόνο για τον εαυτό μου μπορώ να δω, ούτε για τη γυναίκα μου μπορώ να δω. Μόνο για τον εαυτό μου. Και πώς θα καταλάβω αν είμαι πεθαμένος? Όταν δεν ανταποκρίνομαι στα κελεύσματα του αδιαβόλου. Όταν περνάει ο εχθρός και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ούτε να με δελεάσει μπορεί, ούτε να με επιλύσει μπορεί, ούτε να με πλανήσει μπορεί, ούτε να μου κατηγορήσει κανέναν μπορεί. Περνάει και φεύγει απελπισμένος γιατί είμαι πεθαμένος. Ο πεθαμένος θα αναστηθεί. Εάν υπομένομεν θα συμβασιλεύσουμε. Δεν πρόκειται να συμβασιλεύσεις αν δεν μάθεις υπομονή. Έχομεν χρίαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός επιτρέπει τη δοκιμασία, τον πειρασμό για να δοκιμάσει την υπομονή μας. Δεν θα συμβασιλεύσουμε αν δεν μπορούμε να υπομένουμε αυτούς που δεν υπομένονται. Αν δεν μπορούμε να υποφέρουμε αυτούς που δεν υποφέρονται. Δεν μπορούμε να συμβασιλεύσουμε αν λέμε δεν τον αντέχω αυτόν. Ούτε και ο Χριστός σε αντέχει. Όλους τους υπομένουμε. Γιατί θέλουμε να συμβασιλεύσουμε. Με κανέναν δεν θυμώνουμε. Με κανέναν δεν αγριεύουμε. Με κανέναν δεν τα βάζουμε. Αλλά με όλους προσευχόμαστε. Ακόμη και με τους εχθρούς μας. Γιατί θέλουμε να σωθούν όλοι. Εάν απιστόμεν, συγγνώμη, αν αρνόμεθα αυτόν και εκείνος θέλει να μας αρνηθεί, μη γέννητο. Δεν μιλάει για την έρνηση του Παύλου που μετενόησε, αλλά για τη συνεχόμενη άρνηση της αληθείας. Άρνηση του αδελφού σου. Και μάλιστα του ελάχιστου, γιατί αν αρνόμεθα αυτόν και αυτός που βρίσκεται στον ελάχιστο αδελφό σου. Εάν αρνείσαι έναν αδελφό σου, θα σε αρνηθεί ο Θεός. Θα σε αρνείται ο Θεός. Γι' αυτό να αγωνιστούμε για αυτούς που δεν τους μπορούμε να γεμίσει ο Θεός την καρδιά μας με αγάπη, για ιδιαίτερα για αυτούς αλλά και για όλους. Για όλους. Είναι παιδιά του Θεού. Χρειάζονται ιδιαίτερη προσευχή, ιδιαίτερη μεταχείριση. Χρειάζεσαι ιδιαίτερη υπομονή. Εάν απιστόμεν εκείνος μένει πιστός στο λόγο του, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Εάν απιστόμεν στο λόγο του Θεού, ο Θεός είναι Θεός αγάπης αλλά και κρίσεως. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Γι' αυτό αυτά Τιμόθεε να υπενθυμίζεις σε όλους ενώπιον του Κυρίου. Και πρόσεξε, πρόσεξε τη λογομαχία. Πρόσεξε τα νεύρα σου. Πρόσεξε την πρόσκληση, την πρόκληση του διαβόλου. Μη λογομαχείς. Γιατί δεν είναι χρήσιμο. Αλλά φέρνει καταστροφή των ακουόντων. Και ο Θεός δεν θέλει και ο Παύλος δεν θέλει τον Τιμόθεο να φέρνει καταστροφή στους ακούοντες, αλλά να σώζει τους ακούοντες. Γι' αυτό σπούδασε, αγωνίσου, φρόντισε
να παραστήσεις τον εαυτό σου δόκιμον εις τον Θεόν. Είναι ένας αγώνας, είναι μια προσπάθεια να είμαι δόκιμος πάντοτε εις τον Θεό, πάντοτε. Θα είμαι, αν δεν είμαι γρήγορα να μετανοώ, ανταποκρινόμενος στο λόγο Του. Αδελφοί, οι άνθρωποι που τσακώνονται, που λογομαχούνε, που διαφωνούνε, δεν αρέσουν καθόλου στο Θεό. Τους απομακρύνει ο Θεός. Σπούδασον λοιπόν να παραστείς τον εαυτό σου δόκιμο εις το Θεό, εργάτη ανεπαίσχυντο, που να μην τρέπεσαι για αυτό που έκανες, για το έργο σου, και να ορθοτομείς το λόγο της αληθείας. Η ορθοτόμηση δεν είναι φανατισμός. Είναι ευλογία, αδερφοί. Και όταν βλέπεις φλιαρίες που βεβηλώνουν την αλήθεια, φεύγει από αυτούς. Με φλιαρίες, με λόγια, με παραδόσεις ανθρώπινες, με γνώμες ανθρώπινες, άσ' τους ανθρώπους αυτούς. Αυτοί έχουν πάρει το δρόμο τους και θα κατατρώγει αυτούς ως γάγκρενα η απομάκρυνσή τους από την αλήθεια του Ευαγγελίου. Επειδή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, μόνο να προσεύχεσαι. Αλλά μην πιάνεις κουβέντα, δεν θα καταφέρεις τίποτα. Θα φτάσουν να λένε ότι έγινε και η Ανάσταση και το λένε ακόμη. Ότι έγινε η Ανάσταση. Δηλαδή από τότε που ήρθε ο Χριστιανισμός έγινε η Ανάσταση, άρα χιλιετή βασιλεία δεν υπάρχει. Τώρα είναι η χιλιετής βασιλεία και περιμένουμε την τελική κρίση. Θα προχωρήσουν εις πλειωτέραν ασέβειαν. Θα τους οδηγήσει ο Θεός. Εις πάθεια τιμίας. Ώστε οι άντρες να αφήσουν τη φυσική χρήση της γυναικός και να καίγονται στην επιθυμία προς αλλήλους. Γιατί? Γιατί άρχισαν με φλιαρίες βέβυλες το λόγο του Θεού. Και αυτό άρχισε και τους έτρωγε σαν γάγκρενα. Δεν περιμένουμε την πρώτη Ανάσταση. Την κρίση περιμένουμε. Εμείς όμως ξέρουμε ότι υπάρχει η Ανάσταση ζωής και υπάρχει και η Ανάσταση κρίσης. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού. Εμείς περιμένουμε τον Χριστό, δεν περιμένουμε τον Αντίχριστο. Εμείς περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας, δεν περιμένουμε την κρίση. Η κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις τη ζωή. Ο άνθρωπος που αγαπάει τον Χριστό. Από τότε έλεγαν ότι έγινε η πρώτη ότι έγινε η Ανάσταση. Και απεπλανήθησαν από τις αληθείες και ανατρέπουν και την πίστη μερικών που δεν μένουν στερεοί και αμετακίνητοι στο Λόγο του Θεού. Όμως, το στερεό θεμέλιο του Θεού μένει έχουν τη σφραγίδα ταύτη ότι ο Κύριος γνωρίζει τους όντας αυτού. Ο Κύριος γνωρίζει τους δικούς Του. Ο Κύριος αναγνωρίζει τους δικούς Του. Ο Κύριος συστήνει τους δικούς Του. Ο Κύριος χρησιμοποιεί τους δικούς Του. Ο Κύριος δοξάζει τους δικούς Του. Ο Κύριος οδηγεί τους δικούς Του. Και ιδιαιτέρως σήμερα, αδελφοί, ο Κύριος συγχωρεί τους δικούς Του που ξέρουν να μετανοούν όπως εμείς σήμερα. Γι' αυτό όταν ακούς βέβυλες φλιαρίες, φύγε. Μη δίνει συνέχεια. Ο Κύριος γνωρίζει τους όντας αυτού, πρώτον. Και δεύτερον, κάθε ένας που ονομάζει το όνομα του Κυρίου ας απομακρυνθεί από την αμαρτία. Είναι δική του ευθύνη να απομακρυνθεί από την αμαρτία. Δεν είναι δούλος. Γιατί όποιον ο Χριστός ελευθερώσει, αυτός είναι ελεύθερος. Εγώ μπορώ να καπνίσω άμα θέλω. Αλλά δεν θέλω και δεν καπνίζω. Πότε καπνίζω αν θέλω? Αλλά αν είμαι του Κυρίου δεν καπνίζω. Αν έχω απομακρυνθεί όμως από τον Κύριο, όχι μόνο να καπνίζω και ό,τι άλλο θέλω θα κάνω. Κατά τις ορέξεις της πονηράς καρδιάς μου. Απομακρύνσω από αυτούς. Τι σχέση έχει, τι δουλειά έχει το Τίμιον με το Αχρίον, το φως με το σκοτάδι, ο Βελίαλ με τον Χριστό, η αλήθεια με το ψέμα?
Και ας ξέρουμε ότι σε μια μεγάλη οικία πάντοτε υπάρχουν σκεύη τιμίας χρήσεως και σκεύη εις άτιμων χρήσεων. Τιμίας χρήσεως που είναι φτιαγμένα από χρυσάφι και από ασίμι και εις άτιμων χρήσεων που είναι φτιαγμένα ξύλινα και οστράκινα. Το χρυσάφι και το ασίμι δεν παθαίνει τίποτα, ούτε από τη φωτιά. Κανένας δεν μπορεί να το καταστρέψει. Ενώ το ξύλο και το όστρακο και καίγεται και σπάζει. Εάν λοιπόν καθαρίσει κάποιος τον εαυτό του από αυτά, τότε θα είναι χρυσάφι και ασίμι, θα είναι σκεύος τιμίας χρήσεως. Αν φροντίζει, δηλαδή να απομακρύνεται από την αμαρτία με την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, να καταστρέφει τα έργα του σαρκός. Ο χριστιανός δεν είναι νικημένος, είναι νικητής. Ο χριστιανός δεν είναι δειλός, είναι παλικάρι, άντρας πίστεως. Δεν φοβάται την αμαρτία. Γιατί μπορεί να πει στο όνομα του Χριστού, σε επιτιμώ διάβολε. Σε δένω διάβολε. Και είναι ελεύθερος. Ελευθερωμένος από τον Χριστό, αλλά πάντοτε ταπεινός στην παρουσία του Θεού. Για να βρεις, παίρνει δύναμη κατά χάριν από το Θεό. Εάν λοιπόν καθαρίζει τον εαυτό του από όλα αυτά, από τις βέβυλες ματαιοφωνίες, από τις ματές συνδιαλέξεις και απομακρύνεται από την αμαρτία, τότε ο Θεός τον κάνει χρυσάφι και ασίμι, σκεύος τιμίας χρήσεως, αγιασμένο. Δεν αγιάζεται αυτός, αυτός φεύγει από τις βέβυλες ματαιοφωνίες, από την αμαρτία. Και ο Χριστός τον αγιάζει, το κάνει σκεύος αγιασμένο. Το κάνει σκεύος εύχριστο εις το Δεσπότη. Να μπορεί εύκολα ο Δεσπότης να τον χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Είναι υπάκουος, είναι υποτεταγμένος, είναι ταπεινός. Είναι έτοιμος και να κατασκάψει και να καταγκρεμίσει, αλλά και να καταφυτεύσει και να οικοδομήσει. Είναι έτοιμος να τον αποστείλει και να πάει σε όλους που θα τον αποστείλει και να πει ακριβώς αυτά που θα του πει ο Θεός. Να μην προσθέτει, να μην αφαιρεί, να μην λέει δικά του πράγματα, να μην λέει τη γνώμη του. Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη μου και η γνώμη σου, αδερφέ. Με ενδιαφέρει η γνώμη του Θεού. Γιατί η γνώμη σου και η γνώμη μου θα σου κάνει κακό. Η γνώμη του Θεού θα μου φέρει πάντοτε ευλογία στη ζωή μου. Εύχριστο σκεύος τιμίας χρήσεως στο Δεσπότη και ετοιμασμένο πάντοτε εις πανέργων αγαθών. Αλλά έχει και ένα τελευταίο πολύ ωραίο χαρακτηριστικό δούλος του Θεού. Τις νεωτερικές επιθυμίες τις απομακρύνει και ζει ζητώντας δικαιοσύνη, πίστη, αγάπη, ειρήνη με τα πάντων των επικαλουμένων των Κύριων, αλλά μόνο εκαθαράς καρδίας. Αυτή είναι η κοινωνία του. Αυτή είναι η φίλη του. Αυτά είναι τα αδέλφια του. Αυτός είναι ο χώρος του. Αυτή είναι η ζωή του. Αυτή είναι η συγγενής του. Αυτούς αγαπάει. Αυτοί τον αγαπάνε. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Τας μωράς και απαιδεύτους φιλονικίας παρετού εξεύρωνον τη γενός συμμάχες, και πρέπει να ξέρεις ότι ο δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται. Συγχώρεσέ με, Κυρία μου, διόρθωσέ με. Δεν πρέπει να μάχεται, αλλά πρέπει να είναι πάντοτε πράος σε όλους, διδακτικός σε όλους, ανεξίκακος σε όλους, συνεχίζοντας πάντοτε να διδάσκει με τα πραότητος τους αντιφρονούντας, γιατί τους αγαπάει τους αντιφρονούντας και θέλει ο Θεός να δώσει και σε αυτούς μετάνοια, να γνωρίσουν την αλήθεια για να ελευθερωθούν από την παγίδα του διαβόλου που είναι παγιδευμένοι στο θέλημα εκείνου που τους οδηγεί
από αμαρτία σε αμαρτία, από πλάνη σε πλάνη, από λάθος σε λάθος, μέχρι να τους οδηγήσει, ώστε η ανοησία τους να γίνει κατάδειλος εις πάντας. Κι όμως αυτοί κάποτε, επαναλαμβάνω, πρόκοψαν, αλλά ξεπρόκοψαν. Γιατί έφυγαν, απομακρύνθηκαν από την αλήθεια. Αντιστάθησαν στην αλήθεια. Ο Τιμόθεος προκόβει, αλλά κινδυνεύει να ξεπροκόψει, εάν δεν μείνει έτσι όπως ο Θεός τον θέλει. Στην κακοπάθεια σαν στρατιώτης, στον νόμιμο αγώνα σαν αθλητής και στον κόπο σαν γεωργός, φροντίζοντας πάντοτε να ελευθερώνεται από όλα αυτά που θα μετατρέψουν το σκεύος τιμίας χρήσεως που ο Θεός οικοδόμησε σε σκεύος ατίμου χρήσεως. Να θυμόμαστε το Λόγο του Θεού που έδωκε στον Ιερεμία περί κεραμαίος. Πήρε ο κεραμεύς ένα, να το κάνει ένα ωραίο αγγείο, ένα ωραίο σκεύος τιμίας χρήσεως, αλλά στο δρόμο του χάλασε. Απομακρύνθηκε από την αλήθεια, αντιστάθηκε στην αλήθεια και το πήρε και το έκανε σκεύος εις άτιμων χρήσεων, ώστε η ανοησία του να γίνεται φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Και οι βέβυλες ματαιοφωνίες και οι βέβυλες διδασκαλίες να τον τρώνε σαν γάγκρενα, να φτάσουν στο σημείο να αρνηθούν και τον μόνο Δεσπότη, το Σωτήρα των ψυχών μας, στο τέλος. Αδερφοί αγαπητοί, το μήνυμα είναι: μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Πάντοτε αυτό ήταν το μήνυμα του Χριστού. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Με τη μετάνοια εξασφαλίζουμε την παρουσία του Θεού και με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όχι με λόγους καταπιστικούς ανθρωπίνης σοφίας. Όχι με παραδόσεις και ανοησίες και βέβυλες ματαιολογίες. Αλλά μόνο με το Ευαγγέλιο του Χριστού, που είναι η δύναμη του Θεού και σώζει μόνο αυτούς που το πιστεύουν. Ας αγωνιστούμε τον καλόν αγώνα. Να διατηρήσουμε την πίστη μας. Να περπατήσουμε την οδόν που ο Χριστός έχει ετοιμάσει για μας. Μη τυχόν, μη ποτέ ο κεραμεύς δει το σκεύος τιμίας χρήσεως να χαλάει στα χέρια του και το μετατρέψει σε σκεύος εις άτιμων χρήσιν. Αλλά να καθαριζόμαστε, αδελφοί μου, σας παρακαλώ, από όλα αυτά, για να μας κάνει ο Θεός χρυσάφι και ασήμι, σκεύη στήμιον χρήσιν για τη δόξα τη δική Του. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας, σήμερα να ακούς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, και σας βεβαιώνω ότι είναι η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Σήμερα να μην σκληρύνεις την καρδιά σου. Εάν βλέπεις την καρδιά σου να σκληρύνεται, μετανόησε. Ζήτησε χάρη και έλεος από το Θεό. Μη σκληρύνεις την καρδιά σου για να αφήσεις τα κόκαλά σου στην έρημο, όπως τόσοι και τόσοι εγκατέλειψαν την αλήθεια, αντεστάθησαν στην αλήθεια και η ανοησία τους έγινε κατάδειλος εις πάντα στους ανθρώπους. Ο Θεός να μας φυλάξει. Αμήν, Χριστέ μου. Βοήθησέ μας, Κύριε μου, βοήθησέ.